Με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και την παρουσίαση των ομάδων, άνοιξε η αυλαία για το 6ο Διεθνές Τουρνουά Πετοσφαίρισης Κορασίδων το απόγευμα της Δευτέρας. Η πρώτη μέρα του επιτυχημένου τουρνουά που διοργανώνει η Ομόνια Ναυπάκτου στο Παπαχαραλάμπιο στάδιο της πόλης από τις 24 μέχρι τις 28 Ιουνίου ήταν η μέρα γνωριμίας και περιέλαμβανε την υποδοχή των ομάδων και την τακτοποίησή τους πριν την έναρξη των καθαρά αγωνιστικών υποχρεώσεών τους. Αρχικά το ρόλο έλαβε ως οικοδεσπότης ο πρόεδρος της Ομόνιας Ναυπάκτου, κ. Αντώνης Σχοινάς, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τις ομάδες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Συλλόγου, τις καλωσόρισε και ευχήθηκε να έχουν ένα όμορφο τετραήμερο στην πόλη και φυσικά καλούς αγώνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υποδεχόμαστε ομάδες από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό στην όμορφη πόλη μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Σύλλογος έχει την ευκαιρία άλλη μια χρονιά να διοργανώσει μια τέτοια ωραία εκδήλωση. Και ευχόμαστε όλοι να περάσετε πολύ ωραία και αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά. Εγώ από τη μεριά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντίνο Τσακανίκα για όλη την προσπάθεια που καταβάλει κάθε χρόνο για να κάνει αυτό το τουρνουά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ναυπακτίας, τον κύριο Ντίνο Τσουκαλά, γιατί κάθε χρόνο είναι εκεί, ό,τι χρειαζόμαστε και μας βοηθάει. Να ευχαριστήσω επίσης τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Αντωνόπουλο, ο οποίος δεν είναι παρόν, δεν θα έρθει. Όχι, ωραία. Ευχαριστούμε όμως γιατί και αυτός μας βοηθάει. Να ευχαριστήσω τα media που ήρθαν εδώ σήμερα μαζί μας, να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας και να ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ ωραίο τετραήμερο. Ακολούθησαν οι επικεφαλείς των ομάδων μαζί με τους αρχηγούς τους που ο καθένας ξεχωριστά χαιρέτησε την εκδήλωση και όλοι μαζί έδωσαν ραντεβού στον αγωνιστικό χώρο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχουμε σε αυτό το τουρνουά. Περιμέναμε από πέρσι να έρθουμε κι εμείς. Ήρθαμε, αλλά μια εβδομάδα αργότερα και πέρασαμε και πάρα πολύ ωραία. Η Ναύπακτος είναι φανταστική. Θέλω να πω σε όλους καλή επιτυχία και να περάσουμε πολύ όμορφα. Να ευχαριστήσω πολύ τη συμμετοχή μας στο τουρνουά και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση που ήρθαμε εδώ στην όμορφη πόλη της Ναυπάκτου. Πράγματι, είναι η πρώτη φορά που ως Άλυμος συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο τουρνουά. Ευχόμαστε και τις επόμενες χρονιές να συνεχίσουμε να ερχόμαστε και να συμμετέχουμε. Όπως είπε ο Ντίνος, εγώ έχω έρθει ήδη σε δύο τουρνουά εδώ και ήταν όλα πολύ όμορφα, πολύ θετικά. Και αυτό που έχω να πω είναι να περάσουμε όμορφα, να βγούμε και λίγο έξω, να κάνουμε και κάτι χορευτικό, κύριε Ντίνο. Τελευταίες μέρες να κανονίσουμε τίποτα όλοι μαζί, να κάνουμε κανένα όμορφο. Λοιπόν, και εύχομαι καλούς αγώνες, χωρίς τραυματισμούς και να έχουμε ένα ωραίο τετραήμερο στην ουσία. Εμείς ήρθαμε πρώτη φορά εδώ πέρα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε έρθει. Μέχρι τώρα περνάμε υπέροχα και θα συνεχίσει πιστεύω αυτό. Οπότε να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ευχαριστούμε που έχετε έρθει όλοι εδώ. Εγώ είμαι, όπως ξέρετε, από την Πάτρα. Αλλά είναι η χρονιά που λένε, όπως περάσανε λέει, τα κορίτσια, αυτές τις λίγες ώρες που είναι εδώ περνάνε ωραία, έτσι περνάω κι εγώ, γιατί θα μείνω κι εγώ εδώ αυτή τη εβδομάδα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Ντίνο και τα κορίτσια, γιατί παρόλο που είμαστε από εδώ, περνάμε πιο δύσκολα από όλες τις άλλες ομάδες, γιατί λόγω εντοπιότητας είναι τα μαθήματα, είναι οι υποχρεώσεις που μας αναγκάζουν να περνάμε πιο δύσκολα. Καταλαβαίνουν οι αθλητριές μου, γιατί το λέω αυτό. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε κι εμείς με τη σειρά μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρίσκεστε εδώ και είναι χαρά μας και τιμή μας. Ελπίζω να το ευχαριστηθούμε όλοι και να περάσουμε καλά.
Καλή μας επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ όλες τις ομάδες που βρίσκονται εδώ και το Σύλλογο εννοείται που διοργανώνει κάθε χρόνο το τουρνουά. Και κάθε χρόνο προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι και να αναπτύσσουμε αυτό που κάνουμε εδώ. Καλή επιτυχία σε όλους. Εύχομαι να περάσετε καλά, να κάνετε φιλίες, να αποκτήσετε εμπειρίες και καλό παιχνίδι. Είχε προηγηθεί μέσα στην ημέρα στον ίδιο χώρο ένα ενημερωτικό πρόγραμμα που επιμελήθηκε το Strong Me με την ομάδα της Άσπα Θεοφύλου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την Άσπα Θεοφύλου, ιδρύτρια του Strong Me, με μια εισήγηση για όσα δεν λέμε ανοιχτά για τα δικαιώματά μας και το σώμα μας. Ακολούθησε μέσω Zoom με ευθύρες γυναικολόγος, ειδική παιδογυναικολόγος, αντιπρόεδρος WHF, κυρία Κατερίνα Δελιβελιώτου, με θέμα τι πρέπει να γνωρίζει η έφηβη αθλήτρια για τη γυναικολογική της υγεία. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής ενηλίκων και υπεύθυνος συντονισμού της Συμμαχίας των Φύλων, κύριος Γιώργος Νικολαίδης, μιλώντας για τις διακρίσεις και τους διαχωρισμούς στην καθημερινότητα και τα έμφυλα στερεότυπα. Το ενημερωτικό πρόγραμμα έκλεισε με την οικαστικό κυρία Ιωάννα Παρασκευά με το πρωτοποριακό project I'm Not a Doll και τα περισσότερα κορίτσια να συμμετέχουν μαζί της. Και τελικά το τελικό ερωτημένο αυτό το οποίο έχει μια ερωτημένο μπλε καρδούλα, έτσι, και το φετινό τουρνουά διοργανώνεται από την Ομόνια Ναυπάκτου με συνδιοργανωτές στο Δήμο Ναυπακτίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.